θα πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, που είναι βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Καντώνα. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και ακροατές μας. Καλά, είμαστε εδώ. Κοινοβουλευτικά βαδίζουμε προς το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας αυτής εν ώψη και του καλοκαιριού, του αυγουστιάτικων. Του Ευουσιάτικου 15η μέρου, με πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο και πολλά πράγματα να τρέχουν ετερόκλητα. Και όχι μόνο, κύριε Μαμουλάκη, είναι πλούσιο το κοινοβουλευτικό έργο, αλλά είναι πλούσιο και το κομματικό δρόμενο τώρα σε εσάς εκεί πέρα. Και θέλω να περάσω κατευθείαν στο ψητό. Όποιανού δεν του αρέσει, φεύγει. Τι λέτε εσείς? Καταρχάς, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς έτσι, επειδή δεν ήμουν παρόν στην Αυτό λόγω θα σας πω, θα το πάρω εγώ πάνω μου, επειδή καλύπτω και πολλά χρόνια τον ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς ή ευτυχώς. Συνομίλησα με ανθρώπους που ήταν παρόντες και μου είπαν ότι ήταν αυτολεξή τα όσα μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή. Και ότι μάλιστα νομίζω ξεκίνησαν να φεύγουν, έφυγε πρώτη η κυρία Νοτοπούλου και ακολούθησαν μετά και κάποια άλλα στελέχη. Ψηφιακά η αποχώρηση. Σωστό, γιατί δεν σωστό, ήταν διαζώσει, ναι, προφανώς, όπως το προφανώς. Ναι. Αποσύνδεση, πώς να το πω. Αποσύνδεση, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει δυστυχώς ακόμα, διατηρείται ένα κλίμα εσωστρέφειας που σίγουρα δεν ευνοεί την προσπάθεια που καταβάλουμε. Mm-hmm. Αυτό πυροδοτείται αναπερίπτωση και νομίζω ότι είναι η πιο προβληματική διάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η κοινωνία εκεί έξω έχει πάρα πολλά προβλήματα, κυρία Καντώνα. Τα ξέρετε, έχετε τα καλύτερα δημοσιογραφικά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Απλώς ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Πώς θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα της κοινωνίας όταν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ για τα στοιχειώδη, κύριε Μαμουλάκη? Δηλαδή. Εξού, ναι. Είναι τώρα αναγκαίο να πάτε σε ένα συνέδριο την ίδια ημερομηνία με τις εκλογές για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ? Σας καταρχάς, ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Θα σας πω. Επειδή μου ετέθη το ερώτημα και σήμερα το πρωί από ένα συνάδελφό σας, θα σας πω το εξής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογική διαδικασία, διότι απλούστατα στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ η κορυφαία διαδικασία δική τους είναι τη 13η Οκτωβρίου, που προφανέστατα θα έχουν δεύτερο γύρο. Εντάξει, κύριε Μαμουλάκη, είστε έμπειρος εσείς τώρα. Πρώτος γύρος όμως εκλογών του ΠΑΣΟΚ, η προσέλευση, τα πρόσωπα, η συζήτηση. Φαίνεται ότι πάτε εκεί πέρα τώρα να τους καπελώσετε. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν είναι το πολιτικό επίδικο τόσο σημαντικό για να δημιουργηθεί ό,τι δημιουργήθηκε χθες σε αυτή την ψηφιακή συζήτηση και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Νομίζω ότι τα πολιτικά επίδικα που υπάρχουν είναι πολύ πιο σοβαρά. Και σας είπα ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει πάση θυσία αυτός ο κύκλος εσωστρέφειας που έχει ξεκινήσει δυστυχώς από την επομένη των εσωκομματικών εκλογών πέρσι το φθινόπωρο και συνεχίζεται, δεν βοηθά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν βοηθά και την κοινωνία να βρει λύσεις. Την ευθύνη ποιος την έχει? Την έχει μόνο η άλλη πλευρά ή πιστεύετε ότι κάπου ευθύνεται και ο πρόεδρος? Η ευθύνη είναι πάντοτε συνολική και συλλογική. Άρα και οι δύο πλευρές έχουν ευθύνη, λέτε? Σαφέστατα. Αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείται από κανέναν, ακόμα και από αυτούς που πολλές φορές πυροδοτούν την κατάσταση. Δεν θα σταθώ και δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι θέμα ποια πλευρά υποστηρίζω. Mm-hmm. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι μιλώντας με την κοινωνία καθημερινά, εκεί έξω που περιμένει λύσεις από εμάς, είναι αυτό. Δείτε τι θα κάνετε, πώς θα απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση που 5 χρόνια έχει ταπεινώσει την αγοραστική μας δύναμη. Ρωτού μας πείτε λοιπόν τι θα κάνετε, και για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Πιστεύετε ότι η φράση του κυρίου Κασελάκη, η φερόμενη φράση του, ότι σε όποιον δεν αρέσει φεύγει από το κόμμα τέλος, είναι ενδεδειγμένη από έναν πρόεδρο? Δεν εναρμονίζεται, αν μη τι άλλο, με αξίες και αρχές του χώρου, του προοδευτικού χώρου της κεντροαριστεράς. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο δεν ήμουν μάρτυρας για να μπορέσω να το επιβεβαιώσω. Με ξενίζει, αν μη τι άλλο, ως φράση. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς θα μπορούσε να έχει υποθεί και με ποιον τρόπο. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είναι προφορικά ενστάσεις υπάρχουν, ξέρετε πολύ καλά, καλύτερο το ρεπορτάζ, ότι στην ευρύτερη κεντροαριστερά συζητάμε θέματα και πολλές φορές διαφωνούμε. Και αυτό είναι υγιές, μπορώ να πω, σε αντίθεση με τη συντηρητική παράταξη που όλα τα κρύβει κάτω από το χαλί και ξαφνικά έρχεται ένας Σαμαράς και ένας Καραμαλής να ταπεινώσουν πολιτικά τον κύριο Μητσοτάκη. Σε εμάς είναι το αντίθετο, που πολλές φορές δυστυχώς εκλαμβάνεται ως μια έναη ισοστρέφεια που σίγουρα δεν μας βοηθά. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί η φρέσκα κουλούρια λέει ο Κουλουράς, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε για την κοινωνία αλλά και για το ίδιο το κόμμα? Να ομογενοποιηθούμε, να ανοίξουμε βηματισμό, να πάμε παρακάτω και να έχουμε ένα καταστατικό συνέδριο που θα είναι και ένα restart. Στο καταστατικό συνέδριο πιστεύετε ότι θα κλείσει το συνέδριο και θα μείνετε όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ?
αν η Κεντρική Επιτροπή του Σεπτεμβρίου που θα θέσει τις νόρμες και τους κανόνες, τους όρους κοινώς της συνεδριακής κατάστασης, κινηθεί με σωστό τρόπο, νομίζω πως ναι. Έχουμε τη δυνατότητα, είναι εφικτός ο στόχος να συνεχίσουμε, δεν περισσεύει κανείς άλλωστε σε αυτή την προσπάθεια του ευρύτερου προοδευτικού χώρου για αλλαγή του πολιτικού status quo. Είναι τόσο επιτακτική ανάγκη από την κοινωνία. Η κυβέρνηση πια έχει, συγγνώμη την έκφραση, αλλά είναι ένα ρήμα που έχει σαπίσει. Το βλέπουμε παντού, σε όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου βίου. Ναι. Από όλα τα θέματα που τουλάχιστον εγώ καταπιάνομαι, βλέπω συνεχώς αυτή την εικόνα. Να πω κάτι, κύριε Μαμουλάκη, πάντως για την κυβέρνηση, τώρα που το λέτε. Επειδή πρόσφατα είδαμε δύο πρωτοβουλίες μετά τις ευρωεκλογές να ανακοινώνει, έστω και τεροχρονισμένα, η κυβέρνηση. Μία είχε να κάνει με την φορολόγηση των υπερκερδών στα δηληστήρια και η άλλη για τους παρόχους ενέργειας. Ήταν δύο πράγματα που εσείς τα είχατε πει προεκλογικά. Είναι κακό που το ανακοίνωσε έστω και τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, τι λέτε? Θα τα στηρίξετε εσείς κοινοβουλευτικά αυτά? Βεβαίως. Άλλωστε, έστω και στο και 5 έρχεται στα λόγια μας. Έρχεται και εναρμονίζεται στις προτάσεις. Θυμάστε τι έλεγε τότε? Δεν υπάρχουν υπερκέρδη, ηρωνεύεται. Έπρεπε να πιέσουμε πάρα πολύ. Από εποχής Αλέξη Τσίπρα μιλώ, από το 2022 που διαπιστώθηκαν αυτά τα υπερκέρδη. Οτιδήποτε έρχεται ή εναρμονίζεται με την πολιτική κοινή λογική, προφανώς μας δείχνει σύμφωνους. Είναι προτάσεις μας. Αλλά δυστυχώς έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Και ακόμα και τώρα που φαίνεται να φουγκράζεται προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, παρατηρούμε ότι χρησιμοποιεί τα πιο ήπια εργαλεία που ήδη η Κομισιόν δίνει. Δηλαδή, γιατί το λέτε αυτό, 30... γιατί ήπια? Είναι ο συντελεστής χαμηλός. Ακριβώς. Εκείνοι λένε βέβαια ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι πιο υψηλός. Το ίδιο έλεγαν και το 22, τελικά το αποτέλεσμα ήταν να φορολογηθούν τα 24,7 μεικτά % τα υπερκέρδη, το τονίζω. Ενώ υπάρχει άλλες χώρες, άλλα κράτη-μέλη έχουν φτάσει στο 60-70%. Ναι, άρα λέτε μεγαλύτερα ποσοστά σε άλλες χώρες σε σχέση με αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα. Γιατί αυτό το ποσό που σωρεύεται μετά διανέμεται σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη. Που βάλλονται από την ενεργειακή κρίση, που πληθωριστικά βλέπετε, το βιώνετε καθημερινά, όλοι το βιώνουμε. Το τι συμβαίνει σε επίπεδο, ξέρετε, σε επίπεδο καθημερινότητος, είναι πάρα πολύ δυσβάστακτα όλα. Ερώτηση. Πάμε λίγο στα της κεντροαριστεράς. Πώς βλέπετε τη διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ με τους υποψηφίους προέδρους? Και τις πλατφόρμες που σιγά σιγά ξεδιπλώνονται. Ναι. Ένα πρώτο σχόλιο. Και νομίζω ότι αυτό το οφείλω στους συναδέλφους από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Πέρυσι το φθινόπωρο βιώσαμε εμείς μια ισοστρεφή στο κομματική διαδικασία και προς τιμήν των συναδέλφων από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ δεν μπήκαν στη διαδικασία να σχολιάσουν ή το διακριτική και όχι διατριτική με τα δικά μας ζητήματα. Αυτό τους τιμά και ενισχύει τον πολιτικό πολιτισμό που χρειαζόμαστε για να αναταχθεί η πολιτική σε αυτόν τον τόπο. Έχει απαξιωθεί αρκετά. Οπότε επιτρέψτε μου να κινηθώ και εγώ αντίστοιχα. Άρα δεν έχετε προτίμηση, αυτό μας λέτε τώρα? Όχι. Σέβομαι απόλυτα τις διαδικασίες, είναι δημοκρατικές και νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα στο χώρο της κεντροαριστεράς μια παράδοση. Ξέρετε, σε εμάς δεν πέφτουν τα συστήματα της singular logic για να βγει άλλος πρόεδρος από αυτόν που τελικά θέλει βάση. Εχμήθηκε. Για τον κύριο Μητσοτάκη το 2016. Ήταν στο καλύτερο. Θυμάστε τα σχόλια του κύριου Μαρημαράκη. Άρα, να κλείσω γι' αυτό. Εντάξει, γνωρίζω πολλούς από τους υποψηφίους. Εγώ να ευχηθώ να είναι μια γόνιμη διαδικασία. Και να έχουν καλή επιτυχία. Δεν έχει ζήτημα. Το θέμα είναι να τελειώσουν και αυτοί τον κύκλο εσωστρέφειάς των για να δούμε μετέπειτα την επόμενη μέρα πώς προχωράμε. Την επόμενη μέρα λοιπόν και στο πώς προχωράτε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάτι ενιαίο με το ΠΑΣΟΚ ή είναι κάτι που το αποκλείουμε? Δεν μιλάω για τη συμπόρευση κοινοβουλευτικά για την οποία έχει μιλήσει και ο πρόεδρός σας. Αυτό είναι προφανές. Εγώ μιλάω για αυτό που λένε κάποια άλλα στελέχη που μιλούν ακόμα και για κοινή κάθοδο στις εκλογές. Προσέξτε, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Βλέπετε ότι στη Γαλλία ποιος θα το περίμενε πριν από μερικούς μήνες να μιλούσε για συνεργασία? Καλά κάνετε και δεν το αποκλείετε, γιατί στη ζωή ποτέ μιλες ποτέ. Πολλό δε μάλλον στην πολιτική. Καλά, δεν το ζητώ. Αλλά, ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορούσα να το αποκλείσω. Το ακούω, αλλά νομίζω αν μη τι άλλο ότι θα πρέπει οτιδήποτε τέτοιου είδους εγχείρημα προχωρήσει να εδράζεται σε μια προγραμματική βάση με συγκεκριμένες συνιστώσεις όσον αφορά το τι, με πολιτικές δηλαδή στις οποίες συμφωνούμε. Και ξέρετε κάτι, θα σας πω μόνο τέσσερις πυλώνες στους οποίους οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι σχεδόν ταυτόσιμες. Κόστος ζωής, κόστος στέγασης, ακρίβεια και αντιμετώπιση της και φυσικά θέματα περιβάλλοντος. Και τα εργασιακά ξεχάσατε, δεν ταυτίζεστε και στα εργασιακά? Βεβαίως. Και στα θέματα της παιδείας κάπου ταυτίζεστε.
Και στην παιδεία. Είδατε ότι μέσα από τη συζήτηση προκύπτουν και άλλοι. Είδατε, άμα συνεχίσουμε θα πω κι άλλα. Θα φτιάξουμε την προγραμματική συμφωνία μαζί. Αστειεύομαι. Έτσι. Έτσι, και στην υγεία, για παράδειγμα, συμπίπτουν οι θέσεις σας. Θέλω να πω, δεν σας χωρίζουν πράγματα, κύριε Μαμουλάκη, από το Πασόκ. Μάλλον πολύ περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά αυτό θα το κρίνει και ο κόσμος. Από τα κάτω ξεκινάνε αυτές οι διαδικασίες, το ξέρετε καλά. Ας ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία και το Πασόκ κοινάλ, να έχουμε και εμείς το συνέδριό μας. Και νομίζω ότι ο Οκτώβρης θα είναι κομβικός μήνας για τη χώρα και το πολιτικό της μέλλον. Κάτι τελευταίο και σας αποχαιρετώ. Δεν βλέπετε κανένα, πώς να το πω έτσι, εν ώψη συνεδρίου, καμία πιθανή νέα αμφισβήτηση του Προέδρου Κασελάκη στον οριζοντά? Δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή. Δεν μου προκύπτει και γενικά δεν έχει προκύψει αμφισβήτηση. Καλά τώρα. Πριν από κάποιους μήνες τώρα εκεί πέρα, εδώ βλέπαμε υποψηφιότητες απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Δεν θυμάστε τι γίνεται, να τα θυμίσω. Εννοείται το συνέδριο των πρώτων εκλογών. Ναι, εντάξει, αλλά μιλάω τους τελευταίους μήνες και δεν θέλω να ξεχνιέστε, κύριε Μαμουλάκη. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Όχι, δεν ξεχνάω. Αλλά εννοώ σε επίπεδο επίσημα, δηλαδή δεν προχώρησε. Όμως όπως και να έχει. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αρχηγού στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε νέο εκλεγής, είναι ο άνθρωπος. Πρέπει να το αφήσουμε το χρόνο, να δούμε και τι θα προτείνει. Είναι πολύ σημαντικό τι θα προτείνει για το συνέδριο του Οκτωβρίου. Για τα καταστατικά, λέτε τώρα, που έχει προαναγγείλει. Καλά, έχει προαναγγείλει σαρωτικές αλλαγές ούτως ή άλλως ο πρόεδρος σας. Δεν σας χρειάζεται να τις έχει ανακοινώσει, δεν τις έχει προτείνει, τις έχει ανακοινώσει. Τις έχει ανακοινώσει ως προτάσεις που θα έρθουν για συζήτηση και ενδεχομένως ψήφιστη. Κάποιες από αυτές είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, κάποιες νομίζω προβληματικές. Όπως και να έχει όμως, ναι. Κάποιες όχι. Αλλά αυτό είναι προϊόν συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας χαιρετώ. Ήταν ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ.